Πηγαίνω τα μηνύματά στο 54-340 για τους τρεις πρώτους φίλους του Απόλλων Καλαμαριάς, 9-55 κενό. Απόλλων ονοματεπώνυμο στο 54-340 θα δώσουμε τρεις. Ποιοι θα βρεις τρεις ρε κόκκινε του Απόλλων Καλαμαριάς? Εδώ παίζει Άρης Πάου και αυτοί σε δώσανε τις Καλαμαριάς. Εύκολα. Ό,τι μας δίνουν είναι καλό είναι. Άφιετε. Και ό,τι μπορούμε να δώσουμε στον κόσμο. Κάτι εδώ στην Καλαμαριά να παίξει με τον ποιο παίζει. Με την, με την Καλλιόπη. Ναι, με την Καλλιόπη. Καλαμαριά, Καλλιόπη. Κασιόπη. Κασιόπη. Το μυαλό στην Καλλιόπη. Διπλό είναι αυτό. Καλλιόπες τι λέγανε στους τουαλέτες. Ναι. Έχεις κάνει τουαλέτα. Εσύ τι λες, υπάρχει άνθρωπος που δεν έκανε τουαλέτες. Μάλιστα. Στρατός. Θα μπορείς να μην κάνεις λίγο θόρυβο με αυτά τα βρωμακουστικά που έχεις εδώ πέρα. Ναι, βρίζεις. Βρώμικα. Ναι, βρωμακουστικά. Ναι. Κάνει ένα διόφωνο ρε παιδιά, δώσε άνθρωπος, ακούστε τώρα. Ναι. Δεν ακούγεται αυτό, δεν περνάει. Επειδή δεν ξέρεις τι γίνεται, αυτό δεν περνάει στον αέρα. Αυτός ο θόρυβος δεν περνάει στον αέρα. Όχι. Δεν περνάει. Είναι θέμα μικροφών. Υπάρχουν μικροφόνα τα οποία καλύπτουν το χώρο και υπάρχουν μικρόφωνα τα οποία καλύπτουν. Καλά είναι κόκκινα. Εντάξει. Πάνε στα θέματα. Γρηγόρη, βάλε την κονσόλα στην Αριστοτέλους για να χωράτε και κάνε εκπομπή με τον Ζαρά παρέα. Άντε με τα όνειρά σας, Μυριάμ και Τζόσφα γίνατε. Μύριαμ και Τζόσφα. Καλησπέρα, ήρθε η ώρα να πετάξει και πάλι ο ετός μας στην έδρα του Ολυμπιακάρη. 0-3, ευχαριστώ Αντώνης. Έλα από Αστέρας έχει καλύτερο υλικό από τον ΠΑΟΚ. Καλύτερο υλικό να απαντήσει ο Κώστας, εγώ θα απαντήσω. Καλύτερο υλικό τώρα με τις μεταγραφές που έχει κάνει. Δεν ξέρω, ο Αστέρας τι μεταγραφές έκανε. Πρέπει να ζητώ. Πήρε ένα πολύ ωραίο center back, τον Κοντοέ. Αυτός δεν τον πήρε. Τον Κοντοέ δεν πήρε από την ΑΕΚ. Εδώ έχασε ο ΠΑΟΚ μια μεγάλη ευκαιρία. Θέλω να τονίσω ότι θα κάνω μια παρένθεση και να πω ότι μια μεγάλη μεταγραφή με πολύ λίγα χρήματα θα μπορούσε να κάνει ο ΠΑΟΚ έχοντας πάρει ένα στόπερ γρήγορο, τον Κοντοέ. Και μπλέκιμησε με τους Χίτζεβελ και με τους Κατσουράνιδες στο κέντρο της άμυνας. Ο Κοντοές στα στόπερ είναι καταπληκτικός. Γλίγορος και μπορεί ένα αργό παίκτη center back να τον καλύψει πάρα πολύ ωραία. Νομίζω έκανε λάθος ο ΠΑΟΚ που δεν πήρε τον Κοντοέ και τον άφησε να πάει σε άλλη ομάδα. Αυτή είναι η τοποθέτησή μου. Για βάλτε λίγο στα αυτιά σου τώρα. Δεν θέλω να βάλω στα αυτιά μου, εκπομπή θέλω να κάνω. Πάμε παρακάτω. Εκπομπή χωρίς ακουστικά λιγότερο. Δεν πειράζει, εγώ την κάνω έτσι. Τώρα. Λοιπόν, υπενθυμίζω για τα μηνύματα στα προγνωστικά σε ό,τι θέλετε. Εγώ επιμένω πάντως ότι το παιχνίδι δεν είναι τόσο εύκολο και δεν έχει το, όχι το δεν έχει το δικαίωμα, δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η υπέρμετρη αισιοδοξία από τη μία ή και από την άλλη τη μεριά. Δεν υπάρχει καμιά αισιοδοξία. Ρε φίλε, βλέπεις τους φίλους του ΠΑΟΚ. Παίζω ένα φίλο του ΠΑΟΚ που τον βλέπεις προσγειωμένο. Είναι προσγειωμένοι. 0-3-0-4. Άσε, βρέθηκα 2-3 και τι, αντιπροσωπεύει το λαό του ΠΑΟΚ αυτό τώρα ωφελώς. 0-3 για 0-4, πού το είδε δηλαδή. Ρε φίλε, έχουν έρθει 20 μηνύματα. Ναι. 1-3, 1-3, 0-4, 0-3, 0-2, 0-3. Ένας δεν βλέπει ότι παιδιά είναι δύσκολο παιχνίδι. Καλησπέρα, παιδιά, συγχαρητήρια στο άπεκτο δίδυμο των Αριδιανών της πόλης. Γρηγόρη, πώς βλέπεις τον τέρπι Δημήτρης Μάγειρας Ιπποκράτιο. Φίλε μου, 8-11, το είπαμε από την αρχή. Εγώ βλέπω ότι θα σκοράρουν και οι δύο, διατάξτε. Γιατί να μην είμαστε αισιόδοξοι. Γιατί να μην είμαστε. Όχι, αισιόδοξοι πρέπει να είστε. Υπέρμετρα αισιόδοξοι δεν μπορεί να είστε. Δεν μπορεί να είστε υπέρμετρα αισιόδοξοι. Δεν είναι το πάω κάρι. Γιατί είστε υπέρμετρα αισιόδοξοι. Γιατί δεν πρέπει να είστε υπέρμετρα αισιόδοξοι. Είδε η Ξάνθη τι έκανε μέσα στην κουζίνα του Μπαχώνιο. Την οποία Ξάνθη την έκανε και ο γιο Ιβέρια. Ο Ατρόμητο τι έκανε, τον έκανε σε ευκαιρία τον Ατρόμητο. Όχι, πού άλλο έκανε 0-0. Στην Τρίπολη πήγε. Είδε στην Τρίπολη τι έκανε. Εδώ που ήρθε η Καλυθέα με τα φιλικά και τις πλάτες του αυτού. Και το βάρημα στην πλάτη. Την Τρίπολη με τον Άρη. Ναι. Δεν τη συγκρίνω. Τι την Τρίπολη με τον Άρη συγκρίνεις. Τι την Τρίπολη. Ρε κόκκινε καμό το σταμάτα ρε μαλαμά. Ρε ήθε με κλωσά και με λωρά στα ρούχα. Με τα κολοακουστικά. Θέλω να πληρώσει και το καθαριστήριο. Δεν έχει εγκρεμίσματα τα ακουστικά. Δεν φτάνει φροντίζω να είναι εδώ πέρα όλα τέλεια, βρίσκω και τον πελά μου. Γιατί η δουλειά σου είναι να φέρεις τα ακουστικά στο στούντιο. Βρέασε τι είναι. Κράτσα, χρούτσα, κράτσα, χρούτσα στο διάλο. Ήρθε ο άλλος με το μολύβι εκεί στο αυτό. 6 μήνες φτιάχνει το στούντιο το άλλο, 7 μήνες και το. Η κοιλιά του έχει φτάσει μέχρι απέναντι. Δουλεύει ο άνθρωπος. Τι δουλεύει, 7 μήνες δουλεύει. Όλος που τα έχω κάνει. Εσύ, ένα άτομο ετοιμάζει όλα αυτά που βλέπει μέσα. Έκανε. Εσύ ρε ταγκάρι. 7 μήνες ένα εσύ ρε ταγκάρι μπορεί να δώσει μια βίδα από αυτά που κάνει αυτός. Μια βίδα μπορεί. 7 μήνες ένα νοβοπάνε. Εδώ την τελευταία φορά που χάλασε η λάμπα σου πήρε τηλέφωνο του ηλεκτρολόγου, δεν τρέπεσε λίγο. Ούτε λάμπα δεν ξέρει να αλλάξει σπίτι. Το πήρε 30 ευρώ ρε παιδί ο ηλεκτρολόγος. Και λέει τι να κάνω, δεν ξέρω. Και θα μιλήσει γι' αυτό να. Λάμπα δεν ξέρει να αλλάξει. Σε άλλα πράγματα είσαι καλός. Σε αυτό είσαι ταγάρι. Και τι λες αυτόν τον άνθρωπο. Πόσο μήνες εδώ, ρε. Έχει σημασία πόσο καιρό είναι. Τι έκανε εδώ πέρα. Ρε. Εδώ, αυτά ποιος τα έκανε. Να σε ρωτήσω κάτι. Άμα πάθεις φούιτ, ξέρω να το φουσκώσεις. Εγώ ξέρω, εσύ δεν ξέρω. Εγώ λέω ούτε να το φουσκώσεις, ξέρεις. Ούτε να το φουσκώσεις. Άκουρε, για μια λάμπα, κάικη λάμπα,
ούτε καν μπήκε στον κόπο. Ο Αφάκατε δεν πήγε να δει στον πίνακα πως έχει πέσει καμιά. Λέει, να φωνάξουμε τον ηλεκτρολόγο. Κατευθείαν την εύκολη λύση. Πάρ το 20 άρικο ο ηλεκτρολόγος. Του λέω τι έγινε, να λέει ήρθε ο ηλεκτρολόγος, μου άλλαξε μια λάμπα. Και τι έδωσε 20 άρικο. Καλά δεν βλάκα το λόγο και δεν μπορεί να τα αλλάξει εσύ. Κατεβάζει το γενικό και την αλλάζει. Ε, πού να ξέρω εγώ, λέει δεν μπορεί. Και τη λες αυτόνα που έχει κάνει 15 στούντιο μόνος του. Λέει, με τα χεράκια του. Το μολύβι στα αυτή, αυτό το μολύβι 7 μήνες. Από το να βάλει. Ναι. Από το να βάλει γαρίφαλο καλύτερα πολύ. Το μολύβι αυτή και λέει: έλα, ποιο άλλο να βάλω τρία γκολ ο Βλάχος. Γι' αυτό απέτυχε σαν μπακάλι εσύ. Ακριβώς. Κοιτούσε μπακάλικο, μπακάλι χωρί μολύβι. Γίνεται ρε καραγκιόζη. Είναι δυνατό. Αυτό το μολύβι. Ναι. 7 μήνες δεν το έχει ξύσει τη νύχτα να γράψει τίποτα. Το έχει εκεί πάνω στα αυτή να κάνει το μάθαρα. Ρε φίλε, κάνει δουλειά μέσα. Αυτό το παντελόνι το βλέπει. 8 μήνες έχει να μπει στο πλυντήριο. Αυτό δεν είναι για να πλένετε, είναι για τη δουλειά σας. Τι να πει για αυτό το παντελόνι. Έχει πιάσει τις ομάδες η μπλούζα του. Αυτό το παντελόνι μπορεί να αποκτήσει συλλεκτική αξία. Αυτός είναι να μπει σε αμάξι με δερμάτινα καθίσματα. Κατάλαβες. Δεν συμφέρουνες. Το νύχι του άμα το πιάσει μπορεί να πάθεις χολέρα να πούμε. Τι να πάθεις. Χολέρα νύχι αυτό ρε. Είναι και παοξής, 3-0 είναι να κερδίσεις. Τι θες να πω. Πάει κερδίσεις 3-0. Ότι κάνεις κάθε μέρα πεντικιούρ και μανικιούρ. Πώς θα κερδίσεις. Μπαρσελόνα παίζω ρε. Άκουμε τι ασχολείται. Έναν άνθρωπο νοικοκύρη βλέπω εδώ πέρα, ο οποίος ιδρωμένος έρχεται εδώ πέρα με τα ρούχα, μέσα στις μπογιές και στους σουβάδες. Και του τη λέει και από πάνω. 8 μήνες ένα στούντιο δεν έκανε ένα αυτό. Δεν είναι ένα, είναι 8 τα στούντιο μέσα. Σιγά, ένα. 2-3 και από εκεί. Και από εκεί. Άντε, εντάξει, καλά. Δεν τρέπεσαι. Τώρα τι θα το παίξουμε στο στοίχημα, θα το παίξουμε διπλό. Αυτό θα το παίξω διπλό. Θα παίξει διπλό, ε. Μάλιστα. Ξέρεις το Βοσκάκι, το ξέρεις καλά. Θα τον μάθει. Το βιογραφικό το ξέρεις. Έχει ένα πρόβλημα το ρολόι. Ξέρω. Ναι. Ξέρεις κάτι.